τις επόμενες ημέρες περιμένουμε να δούμε κάτι που να μας βοηθήσει, τέλος πάντων, ώστε τα ταμεία μας έχουν μετά από 2 μήνες, υπάρχει πρόβλημα έλλειψης, να απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ελπίζουμε να καλυτερεύσει η προσέλευση του κόσμου. Μιλήσατε για υποχρεώσεις. Εδώ τους 2 μήνες που είστε κλειστά, πώς έγιναν οι υποχρεώσεις του καταστήματος? Οι υποχρεώσεις μείναν και τα περισσότερα καταστήματα δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, όπως είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ, όπως είναι η ασφάλεια, το ΕΦΚΑ δηλαδή, το τηλέφωνο, το νίκιο κλπ. Ναι, μεν το νίκιο μπορεί να πήγε 60%, δηλαδή να μειώθηκε κατά 40%, αλλά δεν παραμένει για κάποιους που έχουν και μεγάλο νίκιο, παραμένει ένα αρκετό σεβαστό ποσό, το οποίο αυτό είναι δύσκολο όταν δεν έχεις έσοδα να τα απεξέλθεις. Άρα, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, έμειναν με οφειλές, να οφείλουν και στο νίκιο, να οφείλουν στη ΔΕΗ, να οφείλουν στον ΕΦΚΑ κλπ. Όλα αυτά μετατίθονται για αργότερα, για τους επόμενους μήνες. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Διότι μια οφειλή, αν δεν είναι εξοφλήσει στη ημερομηνία που πρέπει, στο μήνα που πρέπει, μετέπειτα αυτό σου γυρίζει μπούμεραν και σου μαζεύονται όλα μαζί. Σκεφτείτε τώρα ότι κάποιοι είχαν ρυθμίσει τον ΕΦΚΑ, είχαν ρυθμίσει τη ΔΕΗ και άλλες, την ΔΟΗ κλπ. Όλες αυτές δόθηκε αναστολή, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι τρέχοντες οφειλές και οι παλιές θα συσσωρευτούν στους επόμενους μήνες. Αν η δουλειά δεν ανέβει, που δεν πρόκειται να ανέβει, δεν θα υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε, τα καταστήματα θα έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο πάλι σημαντικό είναι ότι το διάστημα του Μαρτίου, Απριλίου κυρίως, που μεσολάβησε εκείνη το Πάσχα, οι μεγάλοι, που όλοι περιμένουν το Πάσχα, ιδίως τα ένδυσης, υπόδεισης κλπ. Τα καταστήματα, περιμένουν να ανέβει ο τζίρος τους, να καλύψουν κάποιες υποχρεώσεις των επιταγών, πέραν τα πάγια είναι και επιταγές που έχουν το πρόβλημα. Αυτές οι επιταγές λοιπόν έγιναν αναστολή των επιταγών, μετατίθονται για 75 ημέρες, αλλά το εμπόρευμα όμως, το ανοιξάτικο εμπόρευμα θα μείνει στόκ. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει την αξία του και το κατάστημα δεν θα λάβει, δεν θα πάρει ούτε τη χονδρική δεν θα βγάλει. Και περιμένοντας βέβαια την επόμενη σεζόν, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πώς θα είναι? Όταν περισσότερες επιχειρήσεις, όχι περισσότερες, εν πάση περιπτώσει, ένα ποσοστό, να πω έτσι, ένα 30% δεν θα ανοίξει, ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων θα μείνουν άνεργοι, δεν θα υπάρχει δηλαδή αγοραστικό ενδιαφέρον, αγοραστικό κοινό, γιατί θα υπάρχει έλλειψη χρημάτων στην αγορά, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολο για τα καταστήματα να επιβιώσουν. Και φυσικά ακούμε και των άλλων κλάδων τα είδη οικονομικού ενδιαφέροντος, που ναι μεν τα αφήνουν για αργότερα για τον Ιούνιο να ανοίξουν, αλλά και όπως ανοίξουν, ο τρόπος που θα έχει τα τραπέζια θα είναι τελείως, δηλαδή δεν θα μπορούν να κρατήσουν την επιχείρηση και αυτοί. Αυτό το λέω έτσι γιατί και αυτές οι επιχειρήσεις, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο που λέμε, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Άρα θα υπάρχει γενικότερα ένα πρόβλημα στην οικονομία της γενικότερη οικονομία της περιοχής και της Ελλάδος γενικότερα βασικά. Μάλιστα. Μιλήσατε για οικονομικά διέξοδα που έχει ο κλάδος σας. Εσείς σαν κατάστημα πώς σκέφτεστε να κινηθείτε, με προσφορές, με κάποιες εκπτώσεις? Κοιτάξτε να δεις, ο καθένας μας θα κοιτάξει να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως μπορεί καλύτερα. Φυσικά ο μόνος τρόπος να προσελκύσεις το αγοραστικό σου κοινό είναι με κάποιες εκπτώσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις να έρθει ο κόσμος με την κανονική τιμή. Άρα ο καθένας μας θα κάνει κάτι αντίστοιχο, πιστεύω. Και εγώ προσωπικά ναι, έτσι σκέφτομαι να κάνω για την σεζόν αυτή που περνάμε το καλοκαίρι, να βελτιώσω το προϊόν, να γίνει η τιμή του πιο προσιτή, ώστε να είναι ελκυστικό για τον πελάτη μας. Αυτό θα το κάνουν τα περισσότερα καταστήματα. Το θέμα από εκεί πέρα είναι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πάνω στις τιμές. Θα έχει χρήματα ο πελάτης να ψωνίσει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα όλων. Είναι κάτι βέβαια, όπως είπαμε, όπως έχω πει και άλλοτε, έδωσαν 800 ευρώ για 1,5 μήνα. Αυτό το ποσό δεν έφτασε απλά για τη συντήρηση της οικογένειας. Τα πάγια μείνανε εντελώς, δεν εξοφλήσαν όπως είπα και πριν, έτσι. Τώρα, σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις κάποια δάνεια. Αυτά τα δάνεια θα το πάρει μόνο ένα 30%, διότι οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα, είτε δεν έχουν ασφαλιστική, είτε φορολογική ενημερότητα, είτε έχουν πρόβλημα με τον τηρεσία κλπ. Άρα, και πάλι δεν θα δοθούν χρήματα στην αγορά, που όπως επικαλούνται κυβερνητικοί παράγοντες, ότι θα δοθεί χρήμα στην αγορά κλπ.
Όλα αυτά είναι για πολύ λίγους. Το θέμα ήταν ότι θα έπρεπε να δώσουν χρήματα, έστω και μικροποσά, σε όλους γενικότερα, χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, ώστε να ανασηκωθεί η αγορά και να προχωρήσει. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ότι περάσαμε την κρίση της δεκαετίας, την προηγούμενη κρίση εννοώ. Τώρα αυτή η κρίση μετά τον κορονοϊό θα είναι ό,τι χειρότερο για να αποτελειώσει όσοι προσπαθούσαν να το παλέψουν για τα επόμενα χρόνια. Το ωράριο ποιο θα είναι των καταστημάτων? Το ωράριο παραμένει το γνωστό ωράριο που όπως είχαμε. Για εμάς για το Άργος αυτή την περιοχή είναι, αυτή την εποχή συγγνώμη, είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο είναι από τις 8.30 μέχρι τις 2 και 2.30 το Σάββατο και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι από τις 8.30 μέχρι τις 2 και 5.30 με 9 το βράδυ.